Καλησπέρα σας, καλησπέρα το στήλη ρε τσακάλι, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα συνεχίσουμε το GTA Liberty City Stories. Μετά από καιρό πάλι, έχω λίγο αυτό το ελάττωμα να καθυστερώ, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον τα τερματίζω. Το ξέρω, είναι κακό για κάποιους, ζητώ συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορώ κι εγώ αλλιώς, είμαι λίγο καθυστερημένος, όχι στο μυαλό, στα επεισόδια. So, this is the big tough gangster? You don't look so tough. Thanks. Do you know what it is to live without love, Mr. Tony? It is to live with hate. I'll take your word for it. It is my earnest wish to destroy a man, Mr. Cipriani. Destroy, not merely kill. I want him and his whole organization weakened and humiliated before he dies. I want him to suffer. Okay. This man I want you to destroy is my husband, Kazuki Kazen. Don't worry. For your services, you will be handsomely rewarded. Well, what if I say no? You won't. Because why I merely want him dead, you need him dead. In truth, you have already dealt him a severe blow, Mr. Cipriani. However, he is taking delivery of more munitions today. I want you to steal those weapons from right under his ignorant nose. Good. Goodbye. Ωραία, για πάμε να το δούμε. Αυτή τέλος πάντων θέλει να καταστρέψει το σύζυγό της. Και πάμε να το κάνουμε. Να τον κάνουμε expose με διάφορες αποστολές, φαντάζομαι. Θα δούμε τώρα. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα εκεί. Με είδατε πάλι μεταξύ ημέρα, όπως στο GTA Online. Τι ωραία σπόντα για να σε πάω σε αυτό το επεισόδιο. Μην πας τώρα, πήγαινε μετά. Θα εμφανιστεί πάνω δεξιά. Γιατί κάναμε και στο GTA Online τους ταξιτζίδες. Ναι, δεν θα τον κάνουμε και εδώ, είπαμε, έτσι. Πες μου ότι όλοι αυτοί είναι εχθροί. Περίμενε, bro, γίνεται λίγο μυστήριο. Εγώ χωρίς αλεξίες φέρονται μεταξύ, ρε. Έχει μπαγκάρι. Ναι. Και δεν πηγαίνει πάνω στόχος, ρε. Είμαι χαζός, ρε. Πατούσα άλλο κουμπί. Δεν έχει μπαγκάρι, εγώ είμαι χαζός. Πατούσα άλλο κουμπί. Α, εδώ δεν έχει κολοτούμπες, ε. Κρίμα. Θα πεθάνεις. Ελπίζω να πάει καλά αυτό. Θα δούμε. Ξέχασα ότι το PSP, παιδιά, δεν είχε πίσω σκανδάλες. Είχε μόνο μπροστά και εγώ πατούσα τις πίσω σκανδάλες. Και λογικό, ρε φίλε, δεν έπιανε. Εντάξει, λογικό είναι. Θα μου τις έχει σιγά-σιγά, άρα ίσως. Να πάνε όλα καλά. Πέθανε κι αυτός. Είναι άλλος ένας τώρα που είναι αυτός. Θα ανέβω εγώ από εδώ. Έχω σχέδιο, ρε. Ναι, ωραίο σχέδιο, σάρκα. Πέθανε. Εκείνη η πολύ τώρα, περίμενε. Και εκεί είναι αυτό που πρέπει να κλέψουμε. Εδώ σε θέλω. Μπράβο. Κοίτα με, εκεί είναι σαν να είναι easy. Τώρα θα δείξει. Ελάτε. Μπράβο. Καλύτερα να έρθουν αυτοί σε μένα παρά να πάω εγώ σε αυτούς. Και έχει και από εδώ έναν κρυμμένο. Το βλέπω από το map. Γιατί θα με θέριζε αυτός, ρε. Έχει και εκεί ρουκετοβόλο αλεξίσφαιρο. Αν και δεν μου φάγαν damage. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Τώρα μου φάγει αυτός. Τέλος πάντων. Και ζωούλα εκεί πέρα. Καθίστε να πλησιάσω λίγο ακόμα να μπορεί να το σημαδέψει. Μπορεί από εδώ. Τέλεια. Τα πάμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Πού είναι, ρε. Θα πρέπει να έχει. Α. Πάει αυτός. Φαντάζομαι ότι πάει. Έχει κι άλλον. Α, είχε κι άλλον, ρε. Ή δεν είχε πεθάνει. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Ξεριστεί, για να είμαστε σίγουροι. Ελπίζω να μην έρθει και κάτι άλλο στην πορεία. Βέβαια, θα με κυνηγάνε μπάτσε αν το κάνω αυτό. Περίμενε λίγο. Γιατί δεν ξέρω τη φάση. Γενικότερα, ας τα ανατινάξω. Και ελπίζω να μπαίνει με δέλτα κατευθείαν, έτσι. Πάλι την ίδια βλακή έκανα. Πάτησα γκάζι όπως το GTA Online, ρε. Ενώ εδώ είναι με χ. OG GTA. Όχι New School. Τώρα μου ήρθε αυτή η ανάμνηση, παιδιά, όταν είχα πάει να παίξει πρώτη φορά GTA 4, που εκεί μπήκε τον γκάζι στις σκανδάλες. Ήμουν σε φάση, γιατί δεν πήγαινε με το χ. Και το ψάχνα ώρα τώρα. Πώς πηγαίνει, πώς πατάς γκάζι. Δεν μπορώ να είμαι και με τη ρουκέτα και να πυροβολώ κι αυτούς. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ ομίχλη και δεν ξέρω το λόγο. Πρέπει να πάμε εδώ. Το διανοείστε ότι πρέπει να πάμε εδώ. Αν δεν στρίβεις βάρκα μου, δεν γίνεται να κάνουμε δουλίτσα. Με τρακάνουν κιόλας. Α! Καλά θα πάει αυτό, ρε. Καλά θα πάει, ναι.
Πάλι καλά που κάνω τα checkpoint μόνος μου. Ωραία, αν πατήσω αυτό δεν βγαίνει. Θα έχουμε, γι' αυτό μου το έδωσε αυτό. Έτοιμο αυτό. Βέβαια, με 6 ρουκέτες. Ναι, δεν έπρεπε να καταστρέψω τα άλλα. Αλλά δεν νομίζω, ρε φίλε, αν σταματήσω, θα έχουν ένα λόγο περισσότερο να μου το καταστρέψουν. Και εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα. Οι δύσκολες αποστολές του GTA Liberty City Stories. Λες να τους κάνω μόντα. Αν ανοιχτώ από εδώ. Ωραία, πάω προς αριστερά, πάω προς αριστερά. Με πυροβολούν και είναι λογικό. Ναι, νομίζω έτσι πρέπει να τους παίξω, να τους αποφεύγω. Σε παρακαλώ, φτάσε. Παιδιά, δεν οδηγείται εύκολα, δεν οδηγείται και θα έρθουν αυτοί. Και θα έχουν και δίκιο τώρα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, ρε, με τις βάρκες, κοίτα εδώ, ρε. Όχι, ρε, μπρο. Ας ελπίσουμε πως το πήρε και ότι θα με κατεβάσει από τη βάρκα. Τέλεια. You got there, boy. You know, I do so much business at these docks, I should have set myself up here, not halfway down that goddamn island. Well, it's been a blast. Πήραμε 2 χιλιαρικάκια. Άνετα, όμορφα, ωραία και μετρήσιμα. Καλά που έχουμε αυτό το checkpoint. Okay. Έχουμε minigun, είναι in stock πλέον. Και έχουμε και άλλη αποστολή. Έχουμε και τον Donald. Γι' αυτό είμαι εντυμένος έτσι δικηγόρος. Ο οποίος είναι στην τρίτη πόλη. Έχουμε ξεκλειδώσει όλες τις πόλεις. Τις ξεκλειδώσαμε στο live. Λέω να ξαναπάμε σε αυτήν. Δεν ξέρω. Γενικότερα, αν δεν είχα το checkpoint που έχω από το PSP που το φτιάχνω μόνος μου, θα μου παίρνει αρκετή ώρα εδώ πέρα. Ευτυχώς όμως όλα καλά. Πάλι ταξί, ρε φίλε. Κάτι συμβαίνει με τα ταξί, δεν γίνεται. Σε ευχαριστώ. Έχουμε αλεξίσφαιρο, καλά είμαστε. Μου το έχουν φάει πάρα πολύ λίγο. Άρα κομπλέ, συνεχίζουμε κανονικά στις αποστολές μας. Τόσα ωραία αμάξια, ο Σάρκας θα παραμείνει με το ταξί, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι φάση. Cas Class. Για να δούμε τι είναι γι' αυτό, λοιπόν. Mr. Tony. My husband was greatly infuriated by your actions. You have made him and his men look like the fools they are. I aim to please. What's next, princess? My husband is moving a great quantity of cash from his casino. I want you to destroy all of that money. Oh, I can find a damn good use for that money, sweetheart. I want his money burning in the street for all to see. Okay, okay. When's this move gonna happen? It has already begun. They're leaving the casino right now. So please, you don't have much time. Λοιπόν, η τύπισσα έχει βαλθεί δεν ξέρω για ποιο λόγο να καταστρέψει το σύζυγό της και αυτά τα λεφτά που μεταφέρονται στο καζίνο φαντάζομαι είναι από το σύζυγο. Θα πάμε εμείς, μπρο, να τα καταστρέψουμε πριν φτάσουν φαντάζομαι στη χρηματοαποστολή. Πού είναι? Όχι ρε φίλε, μείνα χωρίς αμάξι. Κατέστρεψα 2 και μου μείνει 1 ρε. Θα το κάναμε πάρα πολύ τέλεια γιατί σταματήσανε. Κοίτα που πάει το κυνηγάω με τα πόδια. Ναι ρε, μη σποϊνάρεις. GTA δεν είναι ανάγκη να σποϊνάρεις κανένα όχημα. Άσε με περπατάω με τα πόδια. Ήρθα από εδώ χαζός ρε. Γρήγορα, το αμάξι σου. Μη, το αμάξι σου ρε μπρο. Όχι ρε, όχι, θα με πιάσει. Α, είναι χαζός. Σε ευχαριστώ κύριε Μπάτσε. Κύριε Μπάτσο, σε ευχαριστώ ρε. Να είσαι καλά κύριε Μπάτσο. Πάμε, φύγαμε πριν φτάσω στο σημείο. Πώς κατέληξε εκεί μωρέ, με κοροϊδεύει ρε. Πώς πήγε από το αντίθετο. Δεν είναι ώρα για ερωτήσεις. Ίσως να με συμφέρει που είναι από εκεί. Αρκεί να μην πέσω κι εγώ. Μη ρε κολομπατσικό. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που σε πήρα. Να το ρε. Πέρασε από μπροστά μου ρε μπρο, δεν το πιστεύω. Κοίτα εδώ μπάτσι που με κυνηγάνε, είναι λογικό, είναι λογικό. Καλά, εντάξει ρε. Τα πρώτα 2 οχήματα πιστεύω είναι εύκολο. Το θέμα είναι ότι μετά αρχίζουν και ανακατεύονται εκεί οι μπάτσι. Έχουν μείνει εκεί. Θα πάω λίγο διαγώνια. Πρώτος, μου φαγε δεν με νοιάζει. Α, χωρίζονται ρε. Χωρίστηκαν αυτή τη φορά ρε. Πριν το κάναμε σε πιο καλή φάση. Τος, πες μου την μπάγκα ρε εκεί. Όχι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο προλαβαίνω εγώ όταν μένει ένα πριν φτάσει εκεί που πρέπει. Γιατί φαντάζομαι δεν πρέπει να φτάσει η χρηματοαποστολή στο καζίνο που είναι να φτάσει. Δεν έχω ιδέα.
Ρε τους βρωμόμπατσους, ρε τους βρωμόμπατσους, κοίτα τώρα τι θέλει. Ω, καρφιά τα πνέ. Και αυτό είναι από πάνω μου, ρε. Θα τρέχει και το ταξί, θα τρέχει και το ταξί. Έλα, δώστο μου, δώστο μου. Πω, μου είχαν βάλει καρφιά, ρε, δεν το πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε, πόσο χρόνο έχω. Κανονικά θα πρέπει να μου δίνει λίγο χρόνο το game. Γιατί δεν γίνεται να με κυνηγάνε το συμπάτσι. Εντάξει, έλεος. Και μέχρι να φτάσω, θα φτάσει στο σημείο αυτός. Έλα, έλα, δεν με νοιάζει τώρα εμένα αυτό. Βιαζόμουν να βγω, γι' αυτό το πάθαμε αυτό. Έλα στην ευθεία μου, έλα στην ευθεία μου. Όχι, έστριψε ο κοτερόμενος. Το είδατε ότι μπήκε από το στενάκι, έτσι. Το είδατε αυτό, ε. Το είδατε όλοι ότι μπήκε από στενάκια. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε. Πότε πέρασε, πότε πέρασε από μπροστά μου και εγώ έπεσα μέσα στη θάλασσα. Δεν το πιστεύω, ρε. Δεν το πιστεύω, ρε. Κοίτα πώς το έβγαλα, first try. First try είναι όλα εδώ πέρα. First try δεν είναι. Το βγάλαμε επιτέλους. Ο Σάκας δε μασά είναι ωραίος και μετράει. Α, έχει και εκεί χεράκι έτσι. Να συλλέξεις, τώρα το είδα. Τέλεια, και με αφήσαν και βρωμόμπατς. Πάμε και σε ακόμα μία. Πάμε, θα την προσπαθήσω. Και αν δω ότι με ζορίζει, θα την αφήσω, παιδιά. Πάλι καλά που είχαμε αυτό το όπλο που έχει ξεμείνει από πριν. Είναι και εδώ δίπλα, τίποτα. Ρε, βγήκαμε εδώ στη γωνία. Τελικά ήταν εύκολο. Αρκεί να στόχευα καλά. Δεν πειράζει, παιδευτήκαμε λίγο. Αλλά πάμε και σε αυτή την αποστολή. Anyone home? Mr. Tony? A moment, please. My husband is furious. He wonders how you come to know when and where to attack him so precisely. Unless he's a fool, he'll work it out soon enough. Perhaps we should help him. His men gossip like old women. Let's give them something to talk about. Where are we going? The opera. The opera? Me? You kidding? Don't be ridiculous, Mr. Tony. Everyone loves the opera. Θα πάμε στην όπερα και της λέει μου κάνεις πλάκα. Και αυτή λέει όλοι λατρεύουν την όπερα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που λατρεύουν την όπερα? Παιδιά, ακούτε όπερα? Εγώ δεν ακούω. Όχι ότι με χαλάει, αλλά εντάξει. Δηλαδή αν ξυπνήσω το πρωί και θα πω α, θα βάλω λίγη όπερα να ακούσω, να ανοίξω το μάτι μου. Και βέβαια θα έπρεπε να τρέξουμε και για την όπερα. Θα τη συνοδεύσουμε με λιμουζίνα. Πες να γουστάρει η Τόνι Σιπριάνη, η Japan. Το Σούκο είναι τώρα το όνομά τη. Παίζει να έχουμε φλερτ με αυτήν, ναι. Παίζει να εξελιχθεί σε μια φλογερή σχέση. Μου έδωσε και τη λίμο και μου λέει μην αργήσω, ρε. Ωραίο φόρεμα, Δεσποινή. Εννοείται θα πηγαίνει φουλ αργά. Μην χαλάσουμε και την ατμόσφαιρα. Μου θύμισε αυτό φουλ Τόμι Βερσέτη. Το κάναμε πίσω χάλια. Που πηγαίνουμε με τη Χάρλι και βάζουμε outfit κουστούμάτου. Τώρα κάτι μου λες εσύ, αλλά εγώ κοιτάω το χάρτη. Α, εδώ κοντά είναι. Για να δούμε τι θα βάλει. Και λογικά θα το κρατήσω αυτό, έτσι, για να είμαι ωραίος. Μισό λεπτάκι, αλλάζω και έρχομαι. Γιατί έτσι είναι και στην πραγματική ζωή, ρε. Πας κατευθείαν από το μαγαζί, πες τα ρούχα και βγαίνεις με αυτά τα ρούχα από το μαγαζί. My husband is samurai, Mr. Tony. Ο σύζυγός σου είναι σαμουράι. Είναι σαν να μου λες ότι έχει παρέα με 10 GLX, ξέρω εγώ, που θα σκάσω το Ιππάλ να μου κόψει το λαιμό. He prefers the company of his men. Do you understand? When he finds out what you're doing, you know he's gonna kill you. I do not care for life or death anymore. Only freedom. What a relaxing world view. Ακούω μια κρόζ, δεν ξέρω αν έχει μπαγκάρει ο ήχος του παιχνιδιού ή μας ακολουθεί. Όχι, έχω ντυθεί. Έχω κάνει τα πάντα. Μη. Please. Έφτασα. Είναι πολύ αγχωτικός αυτός ο ήχος. Είναι ότι σου λέει ότι αν πήγαινε 8, είχαμε όπερα, ρε, δεν την πρόλαβες. Italian blood don't mix with no Chapo blood, but it'll mix just fine on the sidewalk. Watch out! Αν είναι μπρόπαλα, είναι σε καλή φάση. Γιατί δεν είδα, εγώ ήθελα να δω όπερα. Μου δώσες hype με όπερα. Τι θα γίνει, ρε μπρο. Κοίτα εδώ η γιαγιά που έχει μπαγκάρει. Ναι ρε, σίγουρα. Και πρέπει να μπούμε λοιπόν με τους βρωμό... Κάτσε λίγο ρε αγαπή μου να φάω τους βρωμόμπατσους. Ναι, τώρα το είδες, έχεις δει πίσω πως το έχω κάνει. Για να μπαίνουνε νεκροί είναι. Δεν ξέρω αν το είδες πριν. Τώρα σε πείραξε το αμάξι. Λοιπόν, φτάνουμε στο σπιτάκι της και όλα θα είναι μπομπέτος. Λογικά θα μου πει ότι πήγαν όλα τέλεια. Θα το φτιάξουμε το αμάξι, μην ανησυχείς αγάπη μου. Θα είναι όλα καλά. Τι, αυτοί φτάσαν, είδανε ότι θα μπούμε μέσα και 2000. Κάναμε αποστολές με την Κινεζούλα, τα πήγαμε τέλεια. Λίγο στη δεύτερη αποστολή σκαλώσαμε, αλλά όλα εντάξει. Εσύ, αν θέλεις να βοηθήσεις αυτό το βίντεο, αν και δεν έχει πολύ σημασία σε αυτά τα βιντεάκια, είναι καθαρά για τους OG, για τους παλιούς φαν που δεν τους έχω ξεχάσει, που είστε εδώ από τότε. Βασικά, πες να είναι 5 άτομα από τότε, από τις αρχές του καναλιού. Θα το συνεχίσουμε μέχρι τον τερματισμό. Έχει ακόμα αποστολές. Μου άρεσαν φουλ οι αποστολές ότι μας βάζει μια Κινεζούλα Ιαπωνέζα, δεν ξέρω τι είναι, ρε φίλε, να καταστρέψουμε τον άντρα της. Θα έχει
έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί το βλέπω λίγο και όπερα πήγαμε μαζί και αυτά. Κάτι εδώ θα εξελιχθεί, έτσι μου φαίνεται. Αν δεν έχει εξελιχθεί ήδη. Λοιπόν, ήμουν ο Σάκας Baby. Ευχαριστώ αν παρακολούθησες μέχρι εδώ και μέχρι την επόμενη φορά. Εμείς τα λέμε. Bye.